Είμαστε εδώ στο γήπεδο της Χρυσούπολης και στην προπόνηση της Χρυσούπολης. Μετά τον προπονητή Βαγγέλη Κότσαλο, μαζί μας έχουμε τον ποδοσφαιριστή της ομάδας Αντώνη Μπρέγκου. Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, η Χρυσούπολη. Η νίκη με μεγάλο σκορ 8-0 των ΑΟΚ ΟΦΟΝ και δύο γκολ δικά σου. Εντάξει, περιμέναμε πιο δύσκολο μάτς, είναι αλήθεια. Εντάξει, μπήκανε δύο γρήγορα γκολ. Όπως φάνηκε κιόλας, έχουμε ποιότητα στο ρόστερ, έχουμε μικρούς παίχτες. Δηλαδή, έχουμε 2-3 γερόλικους. Και σίγουρα πάμε για τον επόμενο αγώνα. Ποιος θα είναι ο στόχος της Χρυσούπολης, Αντώνη? Σίγουρα, ο στόχος είναι η πρώτη θέση. Δηλαδή, θα προσπαθήσουμε για την πρώτη θέση. Πώς είναι και η συνεργασία σου με τον προπονητή, τον Βαγγέλη τον Κότσαλο? Πολύ καλή, πολύ καλή. Εμένα η πρώτη μου χρονιά εδώ. Και όλος το μάτς με την ΑΟΚ ΟΦΟΝ ήταν τον ντεμπούτο κιόλας. Γιατί πιο πριν μου επαρχία. Εντάξει. Πώς και επέλεξες να έρθεις εδώ στη Χρυσούπολη? Λόγω του κύριου Κότσαλο, από έναν γνωστό μας. Όλοι ξέρουμε την καριέρα του κύριου Κότσαλου. Και έτσι είναι καλό, ας πούμε, να σε καθοδηγεί ένας τέτοιος προπονητής. Εκτός από Χρυσούπολη τώρα που είσαι, ποια άλλη ομάδα υποστηρίζεις? Παναθηναϊκός είμαι. Εντάξει. Αγαπημένος σου παίκτης, Έλληνας και ξένος? Αγαπημένος Έλληνας παίκτης είναι ο Χατζηγιοβάνης, μπορώ να πω. Τώρα, αυτούς παίζουν τώρα, όχι παλιούς. Και ξένος είναι, εντάξει, τώρα, ας πω, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, εντάξει. Όλοι από πιτσιρικάδες είχαμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο ως ίδελμα. Ωραία. Και σε ποιον αφιερώνεις τα δύο γκολ που πέτυχες, Αντώνη? Τα δύο γκολ τα αφιερώνω εδώ στην ομάδα και στους φίλους, στους φίλους. Έχετε γίνει μια παρέα, ναι, 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 έτσι. Μια παρέα, βλέπω μια παρέα. Σε πειράζουν, τους πειράζεις. Ναι, 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 μια παρέα, μια παρέα. Έχουμε καλό κλίμα σαν ομάδα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ,